Παράταση μέχρι την Πέμπτη για τη συλλογή των 5.000 υπογραφών που πρέπει να καταθέσει όποιος διεκδικήσει την ηγεσία του Κινάλ, τροφοδοτεί σενάρια για επάνωδο του Γιώργου Παπανδρέου. Οι πληροφορίες θέλουν τον πρώην πρόεδρο του Πασόκ να δέχεται εισηγήσεις να είναι υποψήφιος, ο ίδιος όμως μέχρι στιγμής κρατάει κλειστά χαρτιά. Ο καθένας έχει δικαίωμα να θέσει και την υποψηφιότητά του και να ζητήσει, να διεκδικήσει, να κριθεί από τη βάση της παράταξης. Στο ερώτημα αν υπάρχει ακόμη το Πασόκ, ο Νίκος Παπανδρέου απαντά στην Καθημερινή της Κυριακής. Το Πασόκ υπάρχει ακόμη και όσο και αν έχει υποχωρήσει πίσω από άλλα ονόματα πολιτικών σχηματισμών, πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου να αλλάξουν και πάλι τα ονόματα και να εμφανιστεί και πάλι μπροστά το Πασόκ. Η μάχη για την ηγεσία του Κινάλ εξελίσσεται σε χαμηλούς ακόμη τόνους, καθώς επισκιάζεται από την απόφαση της Φόβης Γεννηματά να μην διεκδικήσει ξανά το χρήσμα λόγω των προβλημάτων των υγείας που αντιμετωπίζει. Μέχρι τώρα υποψηφιότητα έχουν καταθέσει ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Χάρης Καστανίδης, ενώ στον πίνακα για την κούρσα κατεβαίνουν ο Βασίλης Κιγκέρογλου, ο Παύλος Γερουλάνος και ο Παύλος Χριστίδης. Οι πρώτοι κραδασμοί πάντως για τον συνωστισμό των υποψηφιότητων έχουν ήδη εμφανιστεί, με τη Φόφη Γεννηματά να μην δίνει πουθενά το δαχτυλίδι. Η Φόφη Γεννηματά έκανε την επιλογή και μαζί της και εμάς. Να μην μικρύνουμε, αν θέλετε, και την ίδια. Να μην την κάνουμε ομαδάρχη σε μια διαδικασία 40 ημερών που έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και προφανώς αυτό για δικούς μου ηθικούς λόγους είναι κάτι το οποίο το σέβομαι χωρίς καμία δεύτερη σκέψη. Η Φόφη Γεννηματά νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση στον Ευαγγελισμό και αναμένεται να πάρει εξιτήριο στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, έχοντας γεμίσει ευχές από την αγάπη του κόσμου.